Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με την Αθήνα, όπου βρίσκεται ο συνάδελφος Σάκης Κολυβάς και όπως πάντοτε χαριτολογώντας λέω ότι αποκλειστικές συνεντεύξεις SMS στο κινητό τον κρατούν πολλές φορές και εν ώρα εκπομπής μακριά μας. Το πνεύμα ταξιδεύει αλλού. Τώρα, Σάκη Κολυβά, έχεις ταξιδέψει σώματι εν πνεύματι. Ναι, τι να κάνουμε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαιρετισμού στην πατρίδα από μακριά. Και τόσο μακριά βέβαια, αλλά εντάξει. Αύριο φαντάζομαι ή το αργότερο μεθαύριο θα σε έχουμε κοντά μας. Μετέφερε μου εντάχει τι ακριβώς συμβαίνει στην πρωτεύουσα. Ουσιαστικά αυτό μπορούμε να πούμε σήμερα. Πηγαίνοντας από το ένα ραντεβού στο άλλο, όπως καταλαβαίνετε οι ρυθμοί στην Αθήνα δεν έχουν καμία σχέση με τους ρυθμούς που ζούμε εμείς. Εδώ οι ρυθμοί είναι εξαντλητικοί. Παρατήρησα ότι μέσα στο μετρό το 99% του κόσμου παραμιλούσε. Όπως σας το λέω, παραμιλούσε. Αυτό είναι μια εικόνα που φαντάζομαι ότι κανέναν δεν χαροποιεί. Από την άλλη, το κέντρο της Αθήνας, σταδίου, ακαδημίας, οι δρόμοι άδειοι, τα καταστήματα άδεια. Τώρα δεν θα ήθελα να αναφερθώ στις ειδήσεις πολιτικές τι υπάρχουν τελευταίες ώρες, καθώς μπορώ να πω ότι έκανα βόλτα από αρκετά πολιτικά γραφεία, συνομίλησα με αρκετούς. Μπορώ να αναφερθώ παραδείγματος χάρη στο λαό ότι εκεί βλέπουμε να υπάρχουν αλλαγές πολύ έντονες τις επόμενες ώρες. Καταιγιστικές εξελίξεις. Δεν ξέρω αν είναι κάτι ανακοινώσιμο το οποίο μπορούμε να το πούμε επίσημα στην τηλεόραση. Ανακοινώσιμο, αποκλειστικά στο Σέντερ. Μπορώ να πούμε ότι εχθές ο Γιώργος Καρατζαφέρης σε μια στιγμή οργής έθεσε στο τραπέζι ότι σκέφτεται μέχρι και το να αποχωρήσει από το κόμμα το οποίο δημιούργησε. Βέβαια στη συνέχεια ηρέμησε και όπως ξέρουμε θα ανακοινώσει τις τελικές του αποφάσεις την Πέμπτη στην κοπή πίτας του λαός, όπου πληροφορίες δημοσιογραφικές, δεν μπορώ να πω περισσότερα, μας λένε ότι δεν θα παραστούν αρκετοί από τους πρώην κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους του λαός, πρώην βουλευτές και στελέχη υψηλόβαθμα του κόμματος, καθώς έχουν ψυχρανθεί. Οι σχέσεις είναι τεταμένες. Αληθεύουν οι δημοσιογραφικές πληροφορίες ότι ο πρόεδρος του λαός έχει φύγει εκτάκτως στο εξωτερικό και δεν γνωρίζουν τα στελέχη για το πού? Η πρώτη πληροφόρηση είναι ότι είχε φύγει για το εξωτερικό. Μάλιστα. Η δεύτερη πληροφόρηση που έχει έρθει είναι ότι είναι στο εξοχικό του. Συγγνώμη για τον πήχα. Δεν γνωρίζω, σας έλειψε φαντάζομαι. Λοιπόν, δεν γνωρίζουμε ακριβώς που είναι. Κανείς αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζει με βεβαιότητα που είναι. Και αλήθεια είναι πως στην παρούσα φάση δεν ενδιαφέρεται και κανείς για να το ψάξει. Ας αφήσουμε τον κύριο Καρατζαφέρη. Έχουμε κάποια αποκλειστικότητα την οποία θα δούμε μέσα από την εκπομπή σου? Ναι, η αποκλειστικότητα είναι. Έχουμε αποκλειστική συνέντευξη του Αρτέμι Σόρα, του ανθρώπου που διατείνεται ότι έχει καταθέσει 600 δισεκατομμύρια στο όνομα της Δημοκρατίας της Ελλάδος. Έχουμε μία εκπομπή αποκλειστική για αυτό το θέμα. Έχουμε με το ίδιο πρόσωπο μία αποκλειστική συνέντευξη για το θέμα της Τράπεζας Ανατολής. Mm-hmm. Με στοιχεία που πρώτη φορά θα δουν το φως της δημοσιότητας. Μάλιστα. Θα καταθέσουμε στοιχεία, θα δουν οι συμπολίτες μας, θα δουν οι τηλεθεατές μας έγγραφα που πρώτη φορά βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Σοβαρές καταγγελίες που αν ισχύουν, και αυτό οφείλω να το διευκρινίσω, ότι εμείς απλά μεταφέρουμε τις απόψεις και τις θέσεις ενός ανθρώπου που έχει απασχολήσει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κατά καιρούς. Αν ισχύουν όλα αυτά, ανατρέφεται ό,τι ξέρουμε αυτή τη στιγμή στο πολιτικό σκηνικό, αλλά και στην πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου μας. Πάντως, και την οικονομική... από όλους εμάς, τους απλούς πολίτες, όντως τα πάντα έχουν αλλάξει. Είναι γνωστό και ότι δεν υπάρχει πλέον ίχνος εμπιστοσύνης στους αιρετούς άρχοντες, είναι και αυτό επίσης γνωστό. Οπότε, πίστεψέ με, τίποτα δεν θα μας εκπλήξει. Σάκη Κολυβά, ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιστροφή. Λοιπόν, και κάτι ευχάριστο να πω κλείνοντας, ότι υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις και καινοτόμες ιδέες στην Αθήνα που προσπαθούν και ψάχνουν να βρουν συμπαραστάτες σε όλη την Ελλάδα για να προχωρήσουν. Για να λέμε και τα θετικά. Υπάρχει κλίμα δημιουργίας. Ας το πάρουμε όλοι και ας δούμε τι μπορεί να βγει. Άντε, να το δούμε και στην πράξη. Κυρίες και κύριοι, να είστε καλά. Στο σημείο αυτό, να δούμε τους σημαντικότερους τίτλους ειδήσεων και διεξοδικά ρεπορτάζ. Μπορείτε να παρακολουθήσετε στις 9 ακριβώς το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Γιάννη Κομνίνο.
συλλαλητήριο την Παρασκευή το μεσημέρι στο Δημοτικό Κήπο Καβάλας Μετακόπων και Βασάνων. Έντονη αντιπαράθεση Μιχαλάκη Βέρου με φόντο τη διοργάνωση του συλλαλητηρίου. Συνέντευξη τύπου βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Επισκέφτηκαν τον Μπλόκο των Αγροτών στη Χρυσούπολη και στη συνέχεια συναντήθηκαν με το Σωματείο των Εργαζομένων στην ΕΛΦΕ. Προσωρινή παροχή φυσικού αερίου από τη ΔΕΠΑ στην ΕΛΦΕ ελληνικά λοιπάσματα. Κατασχέση σε 2,5 εκατομμύρια οφειλέτες για ληξιπρόθεσμα χρέη. Συνάντηση Άγγελου Τσατσούλη με Κωστή Χατζηδάκη για το 12%. Θετικός ο Υπουργός Ανάπτυξης. Το Σάββατο 9 Μαρτίου τελικά η 8η αλφαβητοπαρέλαση. Εκδήλωση για την Παγκόσμια ημέρα υγροτόπων από το Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστο Ισμαρίδας Βιστονίδας. Την ετήσια τακτική γενική συνέλευση πραγματοποίησε ο Σύλλογος για το Παιδί και την Οικογένεια Πνοή. Επιστροφή στο στούντιο. Το τελευταίο χρονικό διάστημα βλέπετε ότι αναφερόμαστε στην ανεργία. Είναι ένα σημαντικό θέμα το οποίο μαστίζει την κοινωνία, όλες τις ηλικίες. Άλλωστε, κάποιος δεν έχει χρήματα, αισθάνεται ότι, όχι αισθάνεται, δεν μπορεί να ικανοποιήσει καμία ανάγκη του, ούτε καν τη βασικότερη, να μπορέσει να ζήσει με αξιοπρέπεια. Πολλές φορές λέμε ότι θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στον πρωτογενή τομέα. Τι σημαίνει αυτό? Πόσο οι Έλληνες είναι έτοιμοι να το βιώσουν και πόσο ουσιαστικά η αγροτική οικονομία υπάρχει και μπορεί να στηρίξει τους χιλιάδες, εκατοντάδες Έλληνες που θέλουν να ασχοληθούν με αυτή. Καλύτερο καλεσμένο και ειδικότερο πάνω σε αυτό δεν θα μπορούσα να έχω παρά τον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικού Συνεταιρισμού Καβάλας, τον κύριο Κώστα Λεπίδα. Καλώς ορίσατε. Γεια σας. Ευχαριστώ. Θα ήθελα μέσα από να μία... Να κάνω μια διόρθωση πριν. Βεβαίως. Δεν είμαστε πλέον Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, είμαστε Ένωση Αγροτών Συνεταιρισμένων. Είχε διαφορά αυτό με την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών? Ήταν δευτεροβάθμια οργάνωση και έχουμε γίνει πρωτοβάθμιο συνεταιρισμός. Που αυτό σημαίνει ότι είναι περισσότερες οι ανάγκες που πρέπει να καλύψετε και οι λειτουργίες που θα πρέπει να πραγματοποιήσετε. Έτσι ακριβώς. Απλώς μέχρι τώρα είχαμε να κάνουμε 45 συνεταιρισμούς μέλη της οργάνωσης. Αυτοί οι 45 συνεταιρισμοί είχαν περίπου 5.500 μέλη. Οι συνεταιρισμοί, κάποιοι από αυτούς βέβαια λειτουργούσαν κάπως, οι υπόλοιποι ήταν ανεργοί, αλλά υπήρχαν και πολλοί ανενεργοί αγρότες. Τώρα γίνεται ένα ξεκαθάρισμα, γίνεται ένας μεγάλος συνεταιρισμός, πρωτοβάθμιος, πολυκλαδικός συνεταιρισμός. Εκεί μέσα αυτή τη στιγμή έχει η Ένωση γύρω στα 2.500 μέλη που συνεργάζονται μαζί της. Μεθαύριο όμως την Κυριακή θα ψηφίσουν κάπου 700 άτομα. Αυτοί γράφτηκαν μέχρι τώρα, αυτοί είναι τακτοποιημένοι οικονομικά. Εν πάση περιπτώσει, θα συνεχίσουμε από εδώ και πέρα. Είναι ένας πρωτοβάθμιος συνεταιρισμός, άρα παίρνουν το ρόλο στα χέρια τους οι αγρότες. Ακούω ότι είστε πολύ καλά οργανωμένοι και εντυπωσιάζομαι, διότι πολλές φορές έχουμε φιλοξενήσει κτηνοτρόφους αλλά και αντίστοιχα εκπροσώπους του πρωτογενή τομέα, όπως τα θέτουμε έτσι σε μεγάλο κύκλο, αλλά δεν μπορούν με κανένα τρόπο να προστατευτούν. Εσείς, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, μπορείτε να προστατεύσετε τόσο το προϊόν, όσο όμως και τους αγρότες. Επειδή δεν δώσαμε και μεγάλη βάση σε αυτό το θέμα τα τελευταία χρόνια, ίσως ήταν και λάθος μας, οι καβαλιώτες δεν γνωρίζουν τι είναι η ΙΑΣ Καβάλας. Μπορείτε να μας πείτε. Η ΙΑΣ Καβάλας είναι ένας συνεταιρισμός, μια συνεταιριστική εταιρεία με πολλές δυνατότητες, κάνει πάνω από 45 εκατομμύρια ευρώ τζίρο, συγκεντρώνει όλα τα προϊόντα της περιοχής, όσα θέλουν οι αγρότες, ξεκινάμε από ελιές, βαμβάκια, λάδι, καλαμπόκι, σιτάρι, ακτινίδια, σπαράγγια, μπορεί να ξεχνάω και κάποια. Έχουμε σούπερ μάρκετ, έχουμε εργοστάσιο ζωοτροφών. Είναι μια μεγάλη εταιρεία, περίπου δουλεύουν 200 με 250 άτομα εποχιακοί και μόνιμοι για όλο τον χρόνο. Είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Καβάλα. Εταιρείες, εφόσον απασχολείται κόσμο, τότε θα ταιριάζει να πούμε απευθείας από το χωράφι στο ράφι και στο δικό σας ράφι. Ναι. Και φαντάζομαι και μεγάλη τιμή. Τόσα χρόνια αυτό που έλεγα ήταν, έλεγε η Πασαγιές παράδειγμα από το χωράφι στο ράφι, εγώ έλεγα πρώτα πρέπει να πάμε από το χωράφι στην αποθήκη. Να συντηρήσουμε το προϊόν, να το πάμε στο ψυγείο, να το συντηρήσουμε για όλη τη διάρκεια του χρόνου όσο χρειάζεται για να διοικητευτεί στην αγορά. Αυτή ήταν η δουλειά μας, αυτό κάναμε και τώρα ναι, μπορούμε να πάμε και στο ράφι. Δηλαδή πολλά από τα προϊόντα μας έχουν κατακλείσει τις αγορές της Ευρώπης. Είτε είναι ελιά, είτε είναι το ακτινίδιο, είτε είναι το σπαράγγι. Η κρίση σας έχει επηρεάσει. Αν και όλοι λένε, ή τουλάχιστον οι πολιτευτές, οι βουλευτές, οι υπουργοί, που πιστέψτε με, ίσως να μην έχουν και ακριβώς τη γνώση τη δική σας πάνω στο κομμάτι του πρωτογενή τομέα, ότι θα πρέπει να δώσουμε το βάρος εκεί. Το βάρος θα πρέπει. Οι προδιαγραφές υπάρχουν στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην δικιά μας περιφέρεια. Είναι
πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή, αλλά βεβαίως και πρέπει να δοθεί στο πρωτογενή τομέα η βάση. Ακούμε τους κυβερνώντες κάθε μέρα να το λένε ότι πρέπει, είναι ο μεγαλύτερος πυλώνας, μπορώ να πω, στην Ελλάδα, είναι ο τουρισμός, η ναυτιλία μας, αλλά η αγροτική παραγωγή είναι το κάτι άλλο. Έχουμε τον ήλιο, έχουμε τη γη, έχουμε τεχνογνωσία. Νομίζω ότι δεν έχουμε το μυαλό να οργανωθούμε για να στείλουμε τα προϊόντα μας στις αγορές και να κερδίσουμε την υπεραξία. Αυτό που γίνεται στην Καβάλα, αυτό που λένε, παράδειγμα που λέει το Υπουργείο, αυτό που έγινε στη Νέα Καβάλα, ότι τυποποιείται το προϊόν στη Χρυσούπολη, ότι δουλεύουν εδώ 200-250 άτομα για όλη τη διάρκεια του χρόνου. Οι ίδιοι οι αγρότες μέσα ή τα παιδιά τους ή οι συγγενείς τους. Ότι μένουν εδώ τα χρήματα του εργατικού δυναμικού. Μένουν εδώ τα χρήματα αυτά που χρησιμοποιούμε για το τελαράκι, αυτά που χρησιμοποιούμε για τους καλυμπραδόρους, τους ηλεκτρολόγους. Και παίρνουμε και την υπεραξία. Γιατί στέλνουμε το προϊόν έτοιμο στη Γαλλία, στην Ισπανία, στην Γερμανία, στο Ανατολικό Μπλοκ. Φέτος πήγαμε και μέχρι την Νότια Αφρική. Mm-hmm. Το προϊόν μας είναι πάρα πολύ καλό, για το ακτινίδιο μιλάω. Το σπαράγγι μας είναι πάρα πολύ καλό. Η ελιά μας, η ελιά Θρούμπα Θάσο, είναι η καλύτερη ελιά στον κόσμο. Δυστυχώς όμως, εμείς παίρνουμε το ένα κομμάτι της ελιάς. Το υπόλοιπο είναι, το διοχετεύουν στην αγορά η παραγωγή. Αυτό είναι εις βάρος του παραγωγού. Θα πρέπει κάποια στιγμή να το καταλάβουμε. Θα πρέπει να το καταλάβει καταρχήν ο υπουργός μας. Θα πρέπει να καταλάβει ότι η αγροτική ανάπτυξη δεν γίνεται χωρίς συνεταιρισμούς, χωρίς συνεταιριστικές εταιρείες. Mm-hmm. Και το παράδειγμα, να το πω, ίσως είναι λίγο αλαζονικό, αλλά είναι η Ασκαβάλας. Το παράδειγμα είναι η Ασκαβάλας. Γιατί πριν από κάποια χρόνια ήμασταν κι εμείς μια εταιρεία που με δυσκολία τα φέρναμε βόλτα και φτάσαμε στο 2012 να είμαστε μία από τις καλύτερες ενώσεις στην Ελλάδα και βλέπω ότι θα πάμε και πολύ καλύτερα. Αυτό το οποίο με εντυπωσίασε στα λεγόμενά σας είναι η εξωστρέφεια για την αγορά του εξωτερικού. Κάτι που, όπως πολύ σωστά είπατε, άλλες ενώσεις, όπως τις θέτω δημοσιογραφικά εγώ, δεν έχουν κάνει αυτές τις κινήσεις. Δεν μιλώ ούτε για τους τζίρους, ούτε για τον αριθμό που απασχολούν. Είναι πολύ βασικό, που σημαίνει ότι έχετε κατατάξει ποια είναι τα καλύτερα προϊόντα και ποια αυτά μπορείτε να τα εξάγετε. Εκεί το Υπουργείο πρέπει να σας στηρίξει και, όπως πολύ σωστά είπατε, να σας πάρει ως παράδειγμα προς άλλους. Το Υπουργείο αντιλαμβάνεται το έργο, σας βάζει στους πυλώνες για να μπορέσετε εσείς να πατήσετε και να κάνετε ακόμα μεγαλύτερο το δικό σας τζίρο αλλά και τις εξαγωγές. Δυστυχώς όχι. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα από χθεσινό. Την περασμένη Πέμπτη έγινε μια ημερίδα στη Θεσσαλονίκη, ήταν καλεσμένη και η δική μας η πολιτική. Πρέπει να μίλησε και ο δικός μας ο υπουργός, ο κ. Παναγιωτόπουλος. Ήταν ο υπουργός αγροτικής ανάπτυξης, υφυπουργός, ήταν και ξένοι. Και τι είπε ο Ολλανδός, υφυπουργός εμπορίου του εξωτερικού. Ακούστε, υφυπουργός εμπορίου για το εξωτερικό. Έχουν άνθρωπο δηλαδή για να διοχετεύει τα προϊόντα στην αγορά έξω. Mm-hmm. Και είπε αυτό ακριβώς που είπα προηγουμένως. Έχετε τη γη, έχει τον ήλιο. Έχετε τεχνογνωσία, έχετε αγρότες που ξέρουν τι κάνουν και δεν μπορείτε να τους οδηγήσετε εκεί που πρέπει. Τα έλεγε αυτά ο υπουργός, τα άκουγε ο κύριος Τσαφτάρης που ήταν δίπλα. Και του λέει σε κάποια στιγμή ότι εμείς όταν είδαμε ότι το θερμοκήπιο δεν πάει καλά, αφαιρέσαμε εντελώς το φόρο, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης πετρελαίου από τους αγρότες μας για να στηρίξουμε αυτή την παραγωγή. Mm-hmm. Σαν να του έλεγε εσείς τι κάνετε γι' αυτό. Εμείς βγήκαμε να διαμαρτυρηθούμε οι αγρότες για αυτό το πράγμα, για το κόστος παραγωγής. Να μειωθεί το κόστος παραγωγής, δεν μπορούμε πλέον να καλλιεργήσουμε τα προϊόντα μας. Και αυτό που μας είπαν ήταν ότι ναι, θα το πάρετε.